Χαρούμενη μέρα σήμερα για την Εγνατία Aviation, φαντάζομαι και για όλη την Κοζάνη. Ήρθε το πρώτο αεροπλάνο, το οποίο θα κάτσει κάποιες μέρες για να κάνει τις απαραίτητες δοκιμαστικές πτήσεις. Το πρώτο πλήρωμα από την Καβάλα. Θα σταδιακά και μέχρι τις 26 Ιουνίου που θα ξεκινήσει κανονικά το δυτικό έργο, θα έρθουν και τα υπόλοιπα αεροπλάνα. Και είναι και ένας χρόνος στον οποίο θα χρειαστεί να κάνουμε κάποια έργα συντήρησης και υποδόμων στο αεροδρόμιο, προκειμένου να γίνει ευκολότερο και δυνατό όμως το έργο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε στο χρόνο μας. Είχαμε πει εξ αρχής αρχές Ιουνίου, οπότε είμαστε στο χρόνο μας όπως έπρεπε να είμαστε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την Κοζάνη, το αεροδρόμιο και φυσικά τον Δήμαρχο της Κοζάνης, ο οποίος πάντοτε ήταν δίπλα μας από την αρχή εδώ και 3 χρόνια, από τότε που ήρθε πρώτη φορά στην Καβάλα και μας πρότεινε την περιοχή της Κοζάνης, την πόλη της Κοζάνης, σαν μια εναλλακτική βάση για τη σχολή. Ήταν η σωστή επιλογή, είμαστε σίγουροι πλέον ότι μπορούμε να το πούμε αυτό, και μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που άτομα της αυτοδιοίκησης έχουν τόση αγάπη για τον τόπο τους, αλλά και όραμα, και έχουν και τον τρόπο να το πραγματοποιήσουν. Όπως είπαμε και στην αρχή, τα 6 αεροπλάνα που θα έρθουν και οι μαθητές που είναι ήδη στην Κοζάνη είναι μόνο η αρχή. Ο σκοπός μας είναι στα επόμενα 2-3 χρόνια να γίνει η Κοζάνη μια βάση όπως αυτή και της Καβάλας, η οποία θα έχει τουλάχιστον 180 μαθητές και 12 αεροπλάνα. Αυτά τα πράγματα φυσικά θέλουν τον χρόνο τους. Οπότε πιστεύω ότι μέχρι το 2021 θα έχουν πραγματοποιηθεί όλα τα έργα που είχαμε σχεδιάσει για το αεροδρόμιο της Κοζάνης, όλα τα αεροπλάνα, καθώς επίσης και όλες τις σειρές μαθητών. Βάλουμε μια μέσα.